Ξενυχτήσατε, Μαρία. Ξενυχτισμένοι είστε. Ξενυχτισμένοι. Τουλάχιστον υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα τώρα. Έτσι, έτσι. Για πες λίγο τώρα, ποιο είναι το κλίμα εκεί που έχει διαμορφωθεί. Και τι ώρα θα έχουμε το κείμενο. Τι ώρα θα έχουμε την απόφαση, έτσι ώστε το καθαρογραμμένο, για να δούμε πόσο σκληρό θα είναι. Άκη, μόλις το έχω μπροστά μου. Α! Αν θέλεις να σας το διαβάσω. Εννοείται. Βέβαια. Άρα έχουμε. Έχουμε το κείμενο συμπεριφορά τη τελευταία στιγμή. Πάμε. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι πράγματι το 19ο σημείο του κειμένου συμπερασμάτων από τα 20. Έχει προσθεθεί ένα τελευταίο για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία μετά τον πρόσφατο σεισμό. Ναι. Πάμε όμως στα δικά μας σε σχέση με την Τουρκία. Mm. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά του της 22ης Μαρτίου και της 20ης Ιουνίου σχετικά με την Τουρκία. Επανεπιβεβαιώνει τα συμπεράσματά του τις 17 και 18 Οκτωβρίου σχετικά με τις παράνομες δραστηριότητες για όρθρηση της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει ένομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεπιβεβαιώνει απερίφραστα την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο έναντι των συγκεκριμένων ενεργειών της Τουρκίας. Αυτή είναι λοιπόν η αναφορά. Είναι αυτό είναι που λέγαμε. Είναι κοντά, αν όχι ταυτόσημη, θα σας πω τις διαφορές με το κείμενο συμπερασμάτων που είχαμε στα χέρια μας τις προηγούμενες μέρες και ήταν υπό διαπραγμάτευση. Με το προσχέδιο που λέμε. Είναι. Συγγνώμη, με τώρα. Το προσχέδιο που μας λέγατε τις προηγούμενες ημέρες. Με το προσχέδιο που είχαμε αποκαλύψει εμείς στο Open πριν από δύο τρεις μέρες πια. Ναι. Ένα λεπτό, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή, παιδιά. Συγγνώμη. Η λέξη άκυρο υπάρχει μέσα. Όχι. Δεν υπάρχει έως τέτοιο. Άκυρη συμφωνία δεν βλέπουμε λοιπόν. Όχι. Δεν επρόκειτο όμως, Άκη, και τώρα να υπάρχει αυτή η λέξη. Γιατί πρόκειται περισσότερο περί πολιτικής καταδίκης του Μνημονίου Συνεργασίας. Υπάρχει δεν αναφορά έμεση. Ένομα αποτελέσματα. Δεν παράγει ένομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παράγει παράνομες συνέπειες. Υπάρχει αναφορά έμεση, περιφραστική, κάπως προς τον κύριο Ερντογάν, τον καλούν να σταματήσει άμεσα τις παράνομες ενέργειες. Διαφορετικά θα έχει συνέπειες. Αναφορά σε κυρώσεις υπάρχει? Ρητή αναφορά σε κυρώσεις δεν υπάρχει. Όμως το γεγονός ότι αναφέρονται τα συμπεράσματα των προηγούμενων συνόδων κορυφής, των τριών, ναι, Μαρτίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου, τα οποία ανέφεραν το πλαίσιο κυρώσεων, ναι, σε σχέση βέβαια με την παράνομη δραστηριότητα στην ΑΟΣ της Κύπρου, αυτό συμπεριλαμβάνεται. Δηλαδή, αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα και αυτό που συζητούσα χθες με διπλωματικές πηγές και γι' αυτό σας μεταφέρω, είναι ότι η προειδοποίηση για τον Ερντογάν δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί σε ένα τέτοιο κείμενο συμπερασμάτων Συνόδου Κορυφής. Ναι. Ωστόσο, η αναφορά στα προηγούμενα συμπεράσματα εμπεριέχει και το πλαίσιο κυρώσεων, αν χρειαστεί. Πήγες να αναφερθείς σε μία διαφορά. Πήγες να αναφερθείς σε μία διαφορά. Αυτή ότι είναι. Υπάρχει τώρα πιο αναλυτική αναφορά, ναι, στις παράνομες δραστηριότητες της γεώτρησης της Τουρκίας στην ΑΟΣ Κύπρου. Δεν υπήρχε αυτή η διατύπωση έτσι, ως τέτοια στο draft. Πώς το γράφουν αυτό? Πώς το λένε? Επιβεβαιώνει στην προηγούμενη εκδοχή του κειμένου, ας το πούμε έτσι, στο προσχέδιο, υπήρχε κοινή αναφορά στις τρεις συνόδους κορυφής, του Μαρτίου, του Ιουνίου και του Οκτωβρίου. Τώρα υπάρχει αναφορά στους δύο πρώτες και μετά λέει και επανεπιβεβαιώνει τα συμπεράσματα του Οκτωβρίου σε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης. Δηλαδή το αναφέρει με εξαιρετική σαφήνεια ότι οι παράνομες δραστηριότητες της γεώτρησης της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Κύπρου υπήρξαν σημείο έναρξης συζητήσεων για πλαίσιο κυρώσεων. Μάλιστα. Σταύρο. Θέλω να σας πω κάτι. Μαρία, ένα λεπτό να πάρουμε. Ναι, 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 για πες το. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τις πρώτες μέρες της Συνόδου χθες, τη μία και μισή ώρα Ελλάδας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, ο νέος, ο Βέλγος, είπε ότι όντως τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Όμως επεσήμανε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε το διάλογο με την Τουρκία,
Γιατί ένα από τα ζητήματα για τα οποία μιλάμε με την Τουρκία είναι το μεταναστευτικό και είναι σημαντικός εταίρος και πρέπει να βρούμε ποιο είναι το στρατηγικό όραμα της Ευρώπης απέναντι σε έναν τόσο σημαντικό εταίρο, σε μια τόσο σημαντική χώρα και αυτό έχει σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό ως δήλωση και συμπληρωματικά με το κείμενο Σπερασμάτων που πριν από λίγο σας ανέφερα, περιγράφει και εγγραφεί και φτιάχνει το προφίλ της κατάστασης που ζει σήμερα η Ευρώπη σε σχέση με την Τουρκία. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.